Να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα σας, στους ακροατές μας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα, ακριβώς. Λοιπόν, διαλύεται λοιπόν από το βράδυ ή από αύριο το πρωί η Βουλή και μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο. Με βάση και σε σύγκριση με την προηγούμενη προεκλογική περίοδο που ζήσαμε ενώπιση των ευρωεκλογών κυρίως που ήταν καθαρά πολιτικές, πώς βλέπετε να πηγαίνουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο που το διακύβευμα είναι τελείως διαφορετικό έτσι κι αλλιώς? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο τα ψεύτικα διλήμματα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προσπάθεια κοινή να διαμορφωθεί ένα κάλπικο διπολικό σύστημα. Ένα διπολικό σύστημα που μπορεί να μεταφραστεί ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, ανάμεσα στην δίκαιη ή στη βιώσιμη ανάπτυξη και μια σειρά τέτοια ζητήματα, τα οποία όμως προσπαθούν να συσκοτήσουν την πραγματικότητα. Που η πραγματικότητα είναι το εξής, ότι με αμέσως μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και αν εκλεγεί, ο δρόμος είναι χαραγμένος στο τι πρέπει να ακολουθείς, ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσει. Και αυτό το έδειξε περίτρανα η έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει κατά την άποψή σας διαφορετικό μείγμα πολιτικής στα δύο κόμματα? Δηλαδή διαφορετικοί δρόμοι, έστω και μέσα στην ίδια, έτσι, στο ίδιο πλαίσιο? Ναι, μόνο που αυτά τα διαφορετικά μείγματα δεν αμφισβητούν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής που θα ακολουθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτός είναι δεδομένος. Και είναι δεδομένος από δύο κατά κύρια βάση λόγους. Το πρώτο είναι η δημοσιονομική πειθαρχία και τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν 3,5% μέχρι το 2022 και πάνω από 2% μέχρι το 2060. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα φορολογικά βάρη θα συνεχίσουν να τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Ανεξάρτητα τις όποιες επιμέρους μικροανακουφίσεις, όμως αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Δεύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει είναι ότι αυτή η ανάπτυξη την οποία επιδιώκουν είναι μια ανάπτυξη η οποία πατάει επάνω στα συντρίμμια των εργατικών δικαιωμάτων. Πατάει πάνω στην προσπάθεια που γίνεται οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες να βγουν βίαιοι από την αγορά. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι μια ανάπτυξη η οποία θα συσσωρεύει όλο και περισσότερο πλούτο σε χέρια λίγων και ταυτόχρονα τα πλατεία λαϊκά στρώματα θα βλέπουν να μην μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες. Και αυτό που τους καλούν και τα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακριβώς να συμπιέσουν τις απαιτήσεις τους και να βολεύονται με τα περισσέματα. Είτε αυτά είναι το περίσσεμα των υπερπλεονασμάτων, είτε είναι οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να υπάρξει στην πορεία, και όχι βεβαίως να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους με βάση μια εργασία η οποία θα έχει ολοκληρωμένα δικαιώματα, αποδοχές τέτοιες που να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι το επόμενο διάστημα αυτό το οποίο κρίνεται δεν είναι το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, αλλά αυτό το οποίο κρίνεται είναι αν αυτός ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συνολικότερα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, στην οποία συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, θα συνεχιστεί χωρίς αντιπαλότητα η αντιλαϊκή αυτή πορεία, ή αν θα διαμορφωθεί ένα ισχυρό λαϊκό μέτωπο το οποίο θα συγκρουστεί με αυτή την πολιτική, με αυτή τη λογική, ούτως ώστε και κατακτήσεις να υπάρχουν και μέτρα να υπάρχουν, αλλά πάνω απ' όλα να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη λογική, όπου στο επίκεντρο θα είναι οι ανάγκες των εργαζόμενων και όχι οι ανάγκες, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των καπιταλιστικών ομίλων. Κύριε Καναθανασόπουλε, το ΚΚΕ, το 5,35 που πήρε στις, είναι 300.000 ψήφοι που πήρε, 302 που πήρε στις ευρωεκλογές, από πρώτη προσέγγιση δεν θεωρείται πολύ ικανοποιητικό, έτσι σαν, και σε μια εκλογική διαδικασία η οποία δεν είναι και πιεσμένη, εννοώ στους πολίτες για κυβέρνηση που είναι πιο έτσι, οι πιέσεις αυξάνονται πολύ περισσότερο. Ποιος είναι ο στόχος του ΚΚΕ για την 7η Ιουλίου?
Κοιτάξτε, ο στόχος θέλουμε... είναι να ανέβουν τα ποσοστά, δεν το συζητάμε. Να ενισχύσει απλά... το κόμμα εμείς θέλουμε, το ΚΚΕ. Κοιτάξτε να δείτε. Απλά θέλω να μου πείτε και τους λόγους της χαμηλής σχετικά επίδοσης που είχε, είναι τέταρτο κόμμα. Έτσι. Ο στόχος είναι να είναι τουλάχιστον τρίτο κόμμα, έτσι. Ναι, αυτό είναι το βασικό διακύβευμα, είναι να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν αυτό το οποίο περιγράψετε εσείς, όμως δεν διαμορφώνεται την προεκλογική περίοδο. Σας θυμίσω εδώ πέρα ότι όλο το προηγούμενο διάστημα γίνονται μια σειρά συκοφαντικές επιθέσεις με βάση την πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο ΚΚΕ. Ένα δεύτερον, τη Νέα Δημοκρατία και τη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας επί της ουσίας την ξέπινε ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του. Τρίτον, υπάρχει ένας δεδομένος αρνητικός σχετισμός δυνάμεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος επηρεάζει αυτή την κατάσταση και στη χώρα μας. Έτσι. Και το ότι το ΚΚΕ κάτω από αυτές τις συνθήκες διατήρησε τις δυνάμεις του και εδώ, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται αυτή η διαφορετικότητα τη στιγμή που η ακροδεξιά θεριεύει. Άρα λοιπόν είναι ένα στοιχείο της αντοχής του κόμματος. Δεν φτάνει αυτό, εμείς εκτιμάμε. Εμείς πιστεύουμε το προηγούμενο διάστημα όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες κάναμε να συμπορευτούν και άλλες δυνάμεις με το ΚΚΕ είχε κάποια αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι αυτός ο σπόρος ο οποίος έπεσε θα καρπώσει ακόμη περισσότερο και πιο δυνατά το επόμενο διάστημα, γιατί ακριβώς ανεξάρτητα της όποιες επιμέρους επιφυλάξεις μπορεί κάποιος να έχει προς το ΚΚΕ αποτελεί μια σταθερή δύναμη αταλάντευτα στο πλευρό του εργατικού λαϊκού κινήματος και από αυτή την άποψη αν κάποιος θέλει ισχυρό το λαό την επόμενη μέρα για να αντιδράσει σε αυτά τα οποία έρχονται, άρα είναι... θα το λέγαμε βασική προϋπόθεση να συμπορευτεί σήμερα με το ΚΚΕ. Να ρωτήσω κάτι. Στις πρόσφατες εκλογές, στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είδαμε πολιτικούς παίκτες να εξαερώνονται και νέες πολιτικές δυνάμεις ή νέες πολιτικές προτάσεις να εμφανίζονται. Δηλαδή, όπως ξέρετε και εσείς, Ανέλ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών είχαν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε αντίθεση, ότι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και το Μέρα 25 του κ. Βαρουφάκη βλέπαμε ότι μπήκαν στο παιχνίδι. Πώς βλέπετε αυτές τις εισόδους κυρίως, γιατί τις εξόδους τις έχουμε ζήσει, τα κόμματα τα ξέρουμε λίγο πολύ. Καταρχάς, βεβαίως υπάρχει αυτή η τάση που λέμε στο αστικό πολιτικό σύστημα να ισχυροποιήσει τους δύο πυλώνες, αυτό τον πλαστό διπολισμό. Απ' την άλλη μεριά όμως χρειάζεται και εφεδρείες χρήσιμες, που είτε θα στηρίξουν τη μία ή την άλλη πλευρά. Ναι. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ και άλλη μια τέτοια χρήσιμη εφεδρεία για το σύστημα, που μπορεί να αξιοποιηθεί και ενδεχόμενα και άλλες πολιτικές δυνάμεις που προκύπτουν, αλλά και ταυτόχρονα θέλει να διαμορφώνει και αναχώματα στη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου, στη χειραφέτηση από αυτή την πολιτική και στην προσέγγιση του με το ΚΚΕ. Και από αυτήν την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε και την περίοδο της κρίσης πολύ περισσότερο τότε, κόμματα μιας χρήσης της ουσίας να εμφανίζονται ως φωτοβολίδες και ξαφνικά έτσι όπως εμφανίστηκαν και εκτοξεύτηκαν, άλλο τόσο ξαφνικά να χάνονται από το προσκήνιο. Θεωρείτε φωτοβολίδες και τα τρία που εξαφανίστηκαν και τα δύο που εμφανίστηκαν. Θα θυμίσω λοιπόν ότι η πορεία αυτό δείχνει τουλάχιστον των τριών κομμάτων τα οποία εκτοξεύτηκαν, το Ποτάμι και η Ανέλ, με πολύ ψηλά ποσοστά στις αρχές όταν πρωτοεμφανίστηκαν. Πράγματι. Και μετά ακολούθησαν αυτή την εκφυλιστική πορεία στο διάβα. Και μάλιστα μια σειρά στελέχη τους έχουν μεταπηδήσει τώρα σε άλλα κόμματα κατά από άλλες σημαίες πολιτεύονται στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν είναι κόμματα ουσιαστικά μιας χρήσης τα οποία δεν προσφέρουν. Βεβαίως το αν θα διαψευστεί αυτή η πρόληψη του ΚΚΕ θα δούμε το επόμενο διάστημα. Όμως ας θυμηθούμε μετά τη δεκαετία του 90 και τις κοσμογονικές αλλαγές πόσα κόμματα εμφανίστηκαν. Ναι, και εξαφανίστηκαν επίσης. Και εξαφανίστηκαν επίσης. Από αυτή λοιπόν την άποψη το ΚΚΕ δείχνει αυτή την αντοχή, παρότι είχαμε τότε τις ανατροπές, δείχνει τη συνέπεια λόγου και έργου και πάνω απ' όλα τη δυναμική την οποία μπορεί να προσδώσει το λαϊκό και νεολαϊστικό κίνημα. Το κοινάλ, όπως είπατε, θεωρείτε ότι θα είναι ρυθμιστής της επόμενης μέρας, εγώ το λέω ρυθμιστή, αν δεν προκύψει η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος.
Κοιτάξτε, αυτό η προσπάθεια που έγινε είναι να αξιοποιηθεί ως εφεδρεία. Για να στηρίξετε τη μία ή την άλλη κυβερνητική λύση. Αν όχι στις επόμενες εκλογές, τουλάχιστον στις μεθεπόμενες, ως τέτοιος. Καλά, οι μεθεπόμενες, άμα γίνει με την απλή αναλογική, ανοίγει το παιχνίδι πολύ, έτσι. Ανοίγει πολύ, ακριβώς. Αυτό είναι ο ρόλος τον οποίο επιφυλάσσει το πολιτικό, ας το πούμε, το σύστημα στο κοινάλ. Μάλιστα. Και θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο. Γιατί ακριβώς είναι και δοκιμασμένο κόμμα. Δοκιμασμένο και από άποψη κυβερνητικής διαχείρισης και ως αυτοδύναμο. Έχει το know-how, λέτε. Έτσι και ως συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τα ζητήματα που δημιούργησε. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για αυτή την επιλογή της Φόφης Γεννηματά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχετε ζήσει κοινοβουλευτικά και τους δύο και κυρίως τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θεωρείτε εσείς που είστε έμπειρος και πολιτικός και κοινοβουλευτικός, θα καθρεφτιστεί αυτό, θα παίξει ρόλο στην πορεία του κόμματος? Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν διεργασίες συνολικά στο πολιτικό σύστημα αλλά και στα κόμματα εσωτερικά, αυτό είναι φανερό. Και αυτές οι διεργασίες προκύπτουν και από διαφορετικές επιμέρους προσεγγίσεις που μπορεί να γίνουν ως προτεραιότητες. Ναι. Δηλαδή αν θα συνεργαστούν περισσότερο με το αν θα έχει κεντροδεξιό ή κεντροαριστερό χαρακτήρα το όλο εγχείρημα. Μάλιστα. Από αυτήν άποψη όμως είναι διεργασίες οι οποίες δεν σχετίζουν με μια διαφορετική πρόταση, με μια πρόταση που βγαίνει έξω από τα δοσμένα πλαίσια που έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν οι όποιες διεργασίες δεν αφορούν προβληματισμούς ανακούφισης του λαού. Της και του κεντρικού, ας πούμε, ρόλου του κόμματος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, κύριε. Καλημέρα.